Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτησή μας εδώ για το τι κάναμε, πώς ψηφίσαμε, αν ψηφίσαμε. Είναι μαζί μας τέσσερις εκπρόσωποι από τα τέσσερα κόμματα που είναι όλοι νικητές και παραλλήλως όλοι χαμένοι. Ή τα λέω λάθος. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Σωστά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Είναι ο κύριος Θοδωρής Δουλουμπέκης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα σε όλους όσοι μας βλέπουν. Ο κύριος Κώστας Φασουλάκης, επίσης μέλος της κεντρικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα. Και ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Παγνία. Μην ξεχνιόμαστε. Τώρα με την πρώτη ιδιότητα έχω έρθει εδώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχετε όλοι κερδίσει και παραλλήλως όλοι έχετε χάσει. Και θα σας το τεκμηριώσω. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε γιατί είναι πρώτη και έχει βάψει το χάρτη μπλε, αλλά έχασε γιατί έχασε ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε γιατί είναι δεύτερος και δεν είναι τρίτος, αλλά έχασε γιατί δεν έπιασε το ποσοστό που ήθελε. Το ΠΑΣΟΚ έχασε γιατί ήρθε τρίτο και κέρδισε γιατί θα μπορούσε... να είχε χάσει και ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε ότι η αριστερή, αλλά η κεντροαριστερή πολυκατοικία φιλορροεί εντελώς παντελώς. Και το δε Κομμουνιστικό Κόμμα είδε πλάτη για 0,5% από την Ελληνική Λύση. Είσαστε όλοι λοιπόν νικητές και χαμένοι παραλλήλως. Σωστά. Ποιος ξεκινάει? Παρακαλώ, το πρωτόκολλο. Κύριε Καρκανάκη. Η επόμενη μέρα πώς σας βρίσκει? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι η επόμενη μέρα από μια λαϊκή ετοιμιγωρία, η οποία είχε διτό αποτέλεσμα, τουλάχιστον για τη Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατα έδωσε την πρώτη θέση ξανά στη Νέα Δημοκρατία, την ανέδειξε κυρίαρχη πολιτική δύναμη για μία ακόμα φορά, για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε επίπεδο εθνικών εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει την εκλογική αυτή μάχη, αλλά παράλληλα, όπως σωστά είπατε, ο στόχος που είχαμε θέσει, που ήταν το ποσοστό των προηγούμενων αντίστοιχα ευρωεκλογών, δεν επετεύχθη και οπωσδήποτε αυτό είναι ένα μήνυμα που ήθελαν να στείλουν οι πολίτες, κυρίως προς την κυβέρνηση, ότι ναι μεν σας εμπιστευόμαστε, ναι μεν σας διατηρούμε στην πρώτη θέση και μάλιστα με τέτοιο ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα και των δύο δεύτερου και τρίτου κόμματος, αλλά θέλουμε να τρέξετε πιο γρήγορα, θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα, θέλουμε υλοποίηση αυτών που έχετε δεσμευθεί ότι θα κάνετε με το προεκλογικό πρόγραμμα με το οποίο σας δώσαμε την εντολή τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023. Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος έχει και ο Πρωθυπουργός έχει λάβει αυτό το μήνυμα, άλλωστε αυτή ήταν και η ομιλία του εχθές μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ότι από σήμερα είναι μια καινούργια αφετηρία για τα επόμενα 3 χρόνια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο και να κριθεί στο τέλος της τετραετίας από τα αποτελέσματά του από τις εθνικές εκλογές. Κύριε Δουλουμπέκη, τώρα... τι γίνεται? Καλά, εσείς βέβαια είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, μην μου πείτε όχι, ότι θα μπορούσαν τα ποσοστά να είναι και πολύ χειρότερα, με δεδομένες τις διασπάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και αν δεν το είχαμε εμείς, μας το θύμιζαν συχνά πυκνά οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον πριν από 2 μήνες, κυρία Καριωτάκη. Καλησπέρα. Καταρχάς, να βάλω ότι υπάρχει άλλο ένα στοιχείο ήττας για όλους εμάς που ασχολούμαστε, που εμπλεκόμαστε με κάποιο τρόπο με την πολιτική. Και θέλω να το βάλω ως πυλώνα της δημοκρατικής παράταξης της χώρας. Η χαμηλή συμμετοχή είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει όλα τα κόμματα του δημοκρατικού φάσματος. Να βρούμε νέους τρόπους εμπλοκής, το λέμε, το ξαναλέμε. Καμιά φορά λέμε να ανοίξουμε τη συζήτηση γι' αυτό και όπως λέει ένας καλός φίλος, κάποια στιγμή να την κλείσετε, να αποφασίσετε με ποιον τρόπο θα εμπλέξετε περισσότερο τους πολίτες. Βάζω αυτό το στοιχείο ως πρώτο, γιατί είναι όντως νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα αυτών των εκλογών. Το δεύτερο στοιχείο είναι για εμάς τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι αντέξαμε. Αντέξαμε διότι σας θυμίζω ότι πριν από 2-3 μήνες τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά πρακτορία της χώρας έβαζαν το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο, έβαζαν το ΣΥΡΙΖΑ σε μονοψήφια ποσοστά και μάλιστα θυμάμαι ακριβώς 2 μήνες πριν ότι όλες οι δημοσκοπικές προέβλεπαν μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Αυτό δεν έγινε.
Παίρνουμε εμείς την πρώτη εντολή από τους πολίτες για να ανασυντάξουμε την προοδευτική παράταξη της χώρας. Άρα αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που παίρνουμε από αυτές τις κάλπες, πέρα από το μήνυμα ότι πρέπει να αφήσουμε επιτέλους την εσωστρέφεια στην οποία μας έβαλε δυστυχώς όλοι όσοι αποστάτησαν το πρόσφατο τελευταίο διάστημα και μάλιστα τιμωρήθηκαν γι' αυτό από την ψήφο των πολιτών, πολύ σκληρά. Παρ' όλα αυτά όμως τιμώρησαν και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της χώρας οι ίδιοι, διότι μας έσυραν σε μια μεγάλη διαδικασία εσωστρέφειας επί Μακρόν, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορέσει να παράξει πολιτική, να είναι πολιτικά ανταγωνιστικός, να βγάλει νέο αφήγημα, για να μπορέσει ο κόσμος αυτός όλος που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι η μεγάλη χαμένη αυτής της διαδικασίας, να βρει αγκυροβόλιο, να έρθει στον ΣΥΡΙΖΑ, να βρει εδώ πέρα την ελπίδα και το αφήγημα για την επόμενη μέρα. Άρα εμείς αντέξαμε, είμαστε αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση και με τη Βούλα, και πρέπει όμως να ανασυντάξουμε το χώρο, αλλιώς η επόμενη φορά θα είναι πιο δύσκολη για μας. Τώρα, κάθε φορά που λέτε Δημοκρατική Παράταξη, Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, ο κ. Φασουλάκης με έναν τρόπο γυρίζει, σας κοιτάς και γελάει. Δεν ξέρω γιατί. Φίλος σας, Θοδωρή. Καλέ, ναι, εντάξει, εννοείται. Η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Αλλά ξέρετε, εγώ προσπαθώ να βάλω λίγο φωτιά. Χωράει και εμένα και τον Κωστίνο Φασουλάκη, τον εξαιρετικό πολιτικό, η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Βεβαίως. Καταρχήν, νομίζω ότι εχθές είχε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα η κάλπη. Και αυτό ήταν η αποχή. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι η αποχή έχει να κάνει με την επιλογή του πολίτη να πάει στην παραλία. Νομίζω ότι είναι πολιτική πράξη η αποχή. Αυτό έτσι εγώ το καταλαβαίνω, γιατί είδαμε και στην υψηλότερη αποχή την έχει Φλόρινα, όπου εκεί δεν έχουμε παραλίες. Οπότε είναι πολιτική πράξη λοιπόν αυτό. Βλέπουμε γενικά στις ευρωπαϊκές αυτές εκλογές μία αύξηση της ακραίας δεξιάς παράταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Και πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί είναι ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη όπου αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος, στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή οι πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν μέχρι τώρα φαίνεται ότι οδήγησαν σε ένα διέξοδο και σε μια οικονομική δύσκολη κατάσταση. Να σας πω ότι και πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Μάλλον πρέπει η κατεύθυνση αυτή να αλλάξει. Η Ευρώπη την προηγούμενη πενταετία διοικήθηκε από το Συντηρητικό Κόμμα. Στην πλειοψηφία αυτού ήταν η οποία κυβέρνησε. Και τα αποτελέσματα είναι να έχουμε ραγδαία αύξηση των ακραίων στοιχείων στην Ευρώπη. Είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία, στη Γερμανία επίσης, πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις εκεί, στο Βέλγιο και σε μια σειρά άλλη. Τώρα έρχεται όμως να πάμε στα δικά μας εδώ. Ωραία, λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Δεν θα πάτε στα δικά σας και δεν θα πάμε και στον κύριο Βρίσελ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε μετά να έχουμε όλο το μέρος να τα πούμε όλα. Okay. Είμαστε εντάξει με αυτό? Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV. Είστε συντονισμένοι. Κρήτη σήμερα ως και τις 8 και 4 θα κάνουμε παρέα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Διέκοψα πριν από τις διαφημίσεις τον κύριο Φασουλάκη. Ναι. Λέγαμε για τα δικά μας. Ναι. Τα εγχώρια. Μιλήσαμε λοιπόν για το θέμα της Ευρώπης και να πούμε για εμάς το Πασόκ πώς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Καταρχήν να πούμε ότι για εμάς το Πασόκ το αποτέλεσμα είναι θετικό. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Αφού δεν πιάζεται τη δεύτερη θέση όμως. Πρέπει να πούμε το εξής. Γιατί είπατε πριν, το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο και στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις έχει αυξήσει τα ποσοστά του. Πράγμα για το οποίο έκανε και χθες το βράδυ. Καταρχήν αυτό. Σε 21 περιφέρειες στη χώρα είναι δεύτερο και σε δύο σημαντικές περιφέρειες για την χώρα αλλά και για την παράταξη είναι πρώτο. Ηράκλειο και Λασίθια. Άρα αυτή τη στιγμή το καταγράφουμε ως θετικό στοιχείο. Εκείνο το οποίο και χθες ο πρόεδρος είπε και νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο το να γίνει, να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση και συζήτηση για το πώς απαντάμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία που κατά την άποψή μας υπέστη μια βαριά ήττα χθες. Δεν είναι απλά μόνο ένα μήνυμα κατά την άποψή μας. Είναι ουσιαστικά μια αγανάκτηση η οποία εκφράστηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και δείχνει ότι οι πολίτες αναζητούν και μία εναλλακτική λύση. Είναι ευθύνη λοιπόν όλων μας που, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να λειτουργήσουμε ως μία σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση, με τον Πασόκ να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια, να υπάρξει αυτή η συνεννόηση. Δεν είναι εύκολο κανείς να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη αποχή, όπως είπα και πριν. Είναι κάτι που πρέπει το πολιτικό σύστημα να το δει και να μου επιτρέψετε να σας πω γιατί έχει γίνει αυτή η αποχή. Γιατί νομίζω είναι θέμα αξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων που πρέπει η αξιοπιστία να είναι πολύ ισχυρή. Δηλαδή οι πολίτες τι βλέπουν. Βλέπουν
εύκολα να λέγονται πράγματα από τα πολιτικά κόμματα προεκλογικά και μετεκλογικά αυτό να μην γίνεται. Αυτή η αναξιοπιστία έχει οδηγήσει πολλούς νέους ανθρώπους να γυρίσουν την πλάτη. Άρα, πρώτα απ' όλα, το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, και αυτό το Πασόκ θα πρέπει να το κάνει και το κάνει, θα πρέπει να έχει ψηλό δίκτυο αξιοπιστίας λόγων και έργων. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα όλων μας και αν θέλετε και μια νεότερη γενιά που πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή στο Πασόκ έχουμε αυτή την ευθύνη, να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς είναι χαμηλά αυτή τη στιγμή η αξιοπιστία των κομμάτων και νομίζω ότι φάνηκε χτες αυτό. Κύριε Βρύσαλη, τώρα εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυξήσατε τα ποσοστά σας, μια χαρά, αλλά σας πέρασε η Ελληνική Λύση και βρεθήκατε πέμπτη. Καταρχήν, η πολιτική μάχη δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Νομίζω ότι και το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και το αποτέλεσμα του ΚΚΕ, το κρίνουμε με βάση πόσες νέες δυνάμεις έχουν συμπορευτεί, έχουν βρεθεί με το ΚΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια, πόσο ενισχύεται το, αν θέλετε, αυτό το κλίμα, το κύμα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος που ζούμε και βεβαίως οι όροι αυτοί που λέτε, που συζητάμε τώρα ποδοσφαιρικού αγώνα αφορούν κύρια το ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία γιατί απευθυνόμαστε σε πολύ διαφορετικό κόσμο. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας πήγανε στον κύριο Βελόπουλο και όχι αν θέλετε κόσμος που είχαμε ανταμώσει στους αγώνες που ακουμπήσαν στο ΚΚΕ, του δώσανε τη δυνατότητα να είναι δεύτερο κόμμα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, τρίτο κόμμα στην Αττική, πρώτο κόμμα στα νησιά της Ικαρίας, δεύτερο κόμμα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Θέλω να πω δηλαδή ότι κόμματα που εμφανίζονται αριθμητικά να ξεπερνάνε το ΚΚΕ εμφανιστήκαν και τα προηγούμενα χρόνια. Δημάρ, Ποτάμι, Ανέλ, που όμως εξαφανιστήκαν ή έγιναν, αν θέλετε, ρυθμιστής σασμάν του πολιτικού συστήματος και μετά βρεθήκαν στο χροντούλαπο της ιστορίας. Τα λέω αυτά όσον αφορά ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι αυτό που, αν θέλετε, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα αυτό που είπε πριν τις εκλογές το έκανε. Δηλαδή ότι την κυβερνητική πλειοψηφία της αλαζονίας του 41% μόνο ένα οργανωμένο λαϊκό κίνημα που μπορεί να το ανατρέψει βεβαίως με μπροστάρι όχι μόνο τους κομμουνιστές αλλά όλους αυτούς που θίγονται από αυτή την πολιτική. Δεν μπαίνει μέναμε δηλαδή εμείς τρία χρόνια τώρα για να δώσουμε το μήνυμα και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά λέμε και στον κόσμο ότι δεν θα πρέπει να χάσει χρόνο σε ήδη δοκιμασμένες αν θέλετε επιλογές της αρματρολής κεντροαριστεράς και σοδημοκρατίας που έχει δοκιμαστεί, έχει ψηφίσει μνημόνια, έχουν συγκυβερνήσει ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ όταν μοιράζανε κυβερνητικές θέσεις το 2012, άρα είναι δοκιμασμένες επιλογές που σήμερα βεβαίως και αυτά τα δύο κόμματα την έχουν πληρώσει. Και όσοι σήμερα, δεν λέω εσείς οι αγαπητοί συνομιλητές, κλαίνε για την αποχή, είναι τα ίδια τα κόμματά τους όμως που αν θέλετε όλη την προεκλογική περίοδο ουσιαστικά τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, η ακρίβεια, οι τιμές του ρεύματος, η υγεία, η παιδεία, οι πόλεμοι, δεν μπήκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπήκαν πόσο είναι το πόθεν έσχυση του αλουνού και όσα σπίτια έχει ο άλλος. Ή αν πηγαίνει το σκυλάκι βόλτα ή δεν πηγαίνει βόλτα. Και βεβαίως είναι υποκριτική όλη αυτή η συζήτηση για την αποχή, γιατί η αποχή εκφράζει και πολιτική διαμαρτυρία απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο και βεβαίως αυτή η αμφισβήτηση συνέβαλε σε έναν βαθμό και το ΚΚΕ να υπάρχει. Δεν συμφωνούμε βεβαίως ότι πρέπει ο κόσμος να απέχει. Λέμε ότι αυτός ο κόσμος που απήχε πρέπει να συμπορευτεί το επόμενο διάστημα με τα πάρα πολλά μέτρα που θα έρθουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 200 περίπου 50 μέτρα που το 2025 όποια και αν είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να τα υλοποιήσει. Και πρέπει να υλοποιήσει την ιδιωτικοποίηση της υγείας, τα ενωμένα πλεονάσματα το 2,5%, την πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα χαράσια, την αύξηση αν θέλετε του ρεύματος 70% τώρα για το μήνα Ιούνιο. Άρα σήμερα αυτό που πρέπει να κουβεντιάσουμε και εμείς λέμε ότι από την επόμενη μέρα, από σήμερα, ήδη οι κομμουνιστές και όλοι αυτός ο κόσμος που συμπορεύτηκε και με την ψήφο του θα βρεθούμε στον δρόμο των αγώνων. Δεν βλέπουμε δηλαδή τους ανθρώπους σαν ψηφαλάκια
που τους λέμε ελάτε ψηφίστε για να μας αναβοκατεβάζετε δεύτερους, τρίτους, πρώτους, αλλά ουσιαστικά δυνάμεις εκείνες που μπορούν να αντιστρατευτούν με αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Και πάντως, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αύξηση της ακροδεξιάς. Κοιτάτε να δείτε, αυτό έχει συμβάλει και η ίδια ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ταυτίζει τον κομμουνισμό με τον φασισμό, όταν τα τάγματα Αζόφ, τα ουσιαστικά τα φέρνουν στα κοινοβούλια και μιλάνε για το, αν θέλετε, για το φασισμό στην Ουκρανία και για τον πόλεμο αυτό που γίνεται, όχι για τους, ενάντια στους λαούς και τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, όταν τη Μελώνη την έχουν ανάγει σε πολύτιμο σύμμαχο, επειδή πρόκειται να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να είναι ο κύριος Ντράγκη που είναι στην ομάδα που θα τους ρίξει η Λεπέν και όλοι μαζί. Και σοσιαλιστικό κόμμα, ομάδα, και λαϊκό κόμμα θα συμφωνήσουν πολύ πιθανό σε κοινό πρόεδρο. Άρα σημαίνει ότι την ακροδεξιά και τους ακροφασίστες τους ενισχύει η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πολλές φορές αξιοποιείται για να χτυπηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα και στη χώρα μας και παντού. Mm-hmm. Πάντως, το θέμα στη συζήτηση είναι όλοι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ίσως πρέπει να δούμε και λίγο πώς κινήθηκε το από εκεί και πέρα. Θέλω να πω ότι... Δεν θέλω το χρόνο και των τριών, μόνο του κ. Βρύσαλη μου φτάνει. Θα προσπαθήσω να κρατήσω μια ισορροπία, κ. Καρκαλάκη. Να πω κάτι. Να συμπληρώσω κάτι. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και θέλω να είμαστε, αν θέλετε, και ισότιμα όλοι να μιλήσουν. Επειδή πολλά από αυτά που ζει ο Έλληνας πολίτης είναι νόμοι και επιλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 70 με το 90% των νόμων έχουν ψηφιστεί από όλα τα κόμματα στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Και μετά έρχονται και εξειδικεύονται και σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου και περιφερειακών αρχών. Τα λέω αυτά γιατί τυχαίνει με τον κύριο Φασουλάκη να είμαστε και περιφερειακοί σύμβουλοι και συζητάμε την ευρωπαϊκή πολιτική, το πώς εναρμονίζεται σε επίπεδο περιφέρειας. Και επίσης και τελευταίο, τα λόμπι. Αυτά που συζητάγαμε, αν θέλετε, και έχει γίνει ολόκληρος χαμός με την κυρία Καϊλή και άλλους ευρωβουλευτές, ψηφιστήκανε σαν στοιχείο δημοκρατίας από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών πλην ΚΚΕ. Εντάξει. Όμως, αν δεν υπήρχαν τα πακέτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λειτουργούσε τίποτα. Μισό λεπτό, αλλά εδώ έρχονται τα προβλήματα. Λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί γιατί έχουμε ΕΣΠΑ. Λειτουργούν τα σχολιά γιατί έχουμε ΕΣΠΑ. Πού βρεθήκανε, φόροι όλων των Ευρωπαίων και είναι. Να θέλετε να μου δώσετε το χρόνο. Όλων των Ευρωπαίων είναι. Δεν τα γέννησε καμιά μαμή. Δεν τα γέννησε καμιά μαμή. Αλλά. Είναι φόροι δικοί όλων των Ευρωπαίων. Ναι, αλλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι μπροστά. Κύριε Βρύσαλη, αύξησε τις δυνάμεις του. Ναι. Ο κόσμος, οι ψηφοφόροι θέλουν κάτι γιατί να πούν. Ουσιάζει τα κομμουνιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς δεν είναι ισχυρά όπως τυχαίνει να είναι στη χώρα μας και γι' αυτό, αν θέλετε, και είναι ένας φραγμός απέναντι στην ακροδεξιά. Mm-hmm. Γιατί λαϊκός κόσμος τυχαίνει να στηρίζει και Βελόπουλο και τους άλλους ακροδεξιούς. Δεν είναι όλοι φασίστες, όλος αυτός ο κόσμος που ψηφίζει. Προσέξτε πώς τα λέτε αυτά, γιατί κι άλλος ένας το είπε και μετά έπιασε συζήτηση στα κανάλια. Ναι, κανονίστε. Ναι, όχι, δεν, λοιπόν, κύριε Καρκαλάκη, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν να πω δύο λόγια για το θέμα της αποχής, γιατί σκόπιμα δεν το έθεσα αρχικό για να το πούν οι συνομιλητές μου και να τονίσω ότι είναι υποκριτική, αν θέλετε, η ανησυχία της αποχής όταν το νόμο για την επιστολική ψήφο, που ήταν ένα ισχυρότατο όπλο να μειωθεί η αποχή και να δώσει τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερους συμπολίτες μας ή συμπατριώτες μας του εξωτερικού να συμμετέχουν σε αυτήν την ύψιστη, αν θέλετε, δημοκρατική διαδικασία, την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και δυστυχώς δεν στηρίχθηκε και δεν είχε και την συμμετοχή που θα θέλαμε να έχει η επιστολική ψήφος σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για κάποιον που είτε εργάζεται μακριά από τον χώρο διαμονής του, είτε βρίσκεται για κάποιο χρονικό διάστημα μακριά, είτε είναι φοιτητής σε άλλη πόλη, να κάνει χρήση, είτε έχει πρόβλημα μετακίνησης, με κινητικά προβλήματα. Στους 300.000 ανθρώπους που ζουν στην Οκεανία,
ομογενείς Έλληνες, 884 ψήφισαν με ψήφισαν. Κάτι αντίστοιχο έγινε. Κάτι τι σημαίνει αυτό. Το λάθος που έκανε η Νέα Δημοκρατία και αποδεικνύεται ότι οι παρατηρήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, θα το βάλω σε και αυτό, ήταν στη σωστή βάση. Αν είχαν εφαρμοστεί, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιστολική. Άρα ήταν μια επιστολική κομμένη και ραμμένη σε αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία και όχι σαν ανάγκη. Δεν υπήρχε κανένα λόγο. Τόσε χιλιάδε, όσε είπατε, μόνο 880. Δεν υπήρχε συμμετοχή. Είναι χαρακτηριστικό. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά ακόμα και αυτό, κύριε. Και αυτό δεν καταφέρατε να κάνετε. Χιλιάδες άνθρωποι δεν κατάφεραν τελικά να ψηφίσουν. Και τους στέλνατε μια μέρα πριν μηνύματα. Συγγνώμη. Μας τα στέλνανε. Εδώ υπάρχει ένα σύντομα. Συγγνώμη, λίγο. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Τα μηνύματα, θέλετε να το δείτε. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Και εγώ τα έχω τα μηνύματα, γιατί εγώ ψήφισα με επιστολική ψήφο για να δω ακριβώς την διαδικασία. Όσοι μετάνιωσαν, και αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, όσοι για οποιονδήποτε λόγο μετάνιωσαν και δεν θέλανε να πάνε τελικά. Όχι, αν η αποστολή είχε γίνει μέχρι τις 3 του μήνα μέσω του courier που θα την παραλάμβανε. Ακόμα και αυτές δεν παραλήφθηκαν, αφού εσείς τα βγάλατε. Σας λέω ότι εάν δεν είχε φύγει μέχρι τις 4 του μήνα, ήρθε ενημέρωση στο SMS ότι αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν το δικαίωμα να πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις μετά τις 11 το πρωί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Ένα άλλο επίσης υποκριτικό είναι που, αν θέλετε, είναι αιτία της αποχής. Η αποστροφή που όλοι διαπιστώνουμε προς το πολιτικό σύστημα είναι γιατί προσπαθούμε κάθε φορά να μπερδέψουμε το λόγο μας. Και οι τρεις, αν θέλετε, συνομιλητές, ποιον βγάλανε το μεγάλο ηττημένο του χθεσινού εκλογικού αγώνα? Τον πρώτο. Αυτός είναι ο ηττημένος και οι υπόλοιποι είναι νικητές. Τώρα, όταν λέμε τέτοια πράγματα στον κόσμο, όταν μηδενίζουμε τα πάντα, είναι δεδομένο ότι ο κόσμος μπερδεύεται. Ποια ήταν η συζήτηση? Δηλαδή, μα γιατί επιμένετε να με διακόψετε? Θα σας δώσω τον λόγο. Τώρα, με διακόψετε, δεν υπάρχει. Είστε κερδισμένοι της βραδιάς χθες. Λοιπόν, ορίστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι κερδισμένη χθες. Ξαναείπα. Εσείς νομίζω και οι δύο βγήκαμε με προβληματισμούς. Είναι πρώτη για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Εσείς πανηγυρίζετε γιατί για τρίτη φορά αυξάνεται κατά ένα ή κατά μισή μονάδα το ποσοστό σας. Στο ΠΑΣΟΚ απευθύνομαι. Μα συγγνώμη. Άμα όταν δεν γίνεται το μήνυμα, ο πρόεδρος σας το πήρε το όταν γίνεται. Μοιάζει να μην το πήρατε. Ο πρόεδρος μας ευχαρίστησε τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε για πέμπτη συνεχή εκλογική μάχη. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είπε όμως ότι δεν είναι ευχαριστημένος. Σαφέστατα. Όταν δεν πετυχαίνεις το στόχο που βάζεις, αναγνωρίζεις ότι κάτι πρέπει να διορθώσει. Ωραία, πλέον. Τι πήγε λάθος? Άλλο το να δεν διορθώσεις... έπεισε το σταθερότητα είμαστε εμείς. Θα σας δεν πω, έπεισαν θα οι πολιτικές για την λάθος. Ακρίβεια. Καταρχήν. Ή μήπως το εκείνο το νομοσχέδιο λέω, γιατί για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έλεγα για την αποχή και θα κατέληγα εκεί. Η αποχή έχει να κάνει και με το ότι πριν από ένα χρόνο οι πολίτες αποφάσισαν και έδωσαν καθαρή εντολή διακυβέρνησης με την εφαρμογή συγκεκριμένου προεκλογικού προγράμματος για μία τετραετία. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η συζήτηση όλη που έγινε προεκλογικά, και έχουμε ευθύνη και εμείς αυτό, δεν το κρύβω, η συζήτηση όλη ξαναέγινε για θέματα της καθημερινότητας, σωστά, απασχολούν τους πολίτες, αλλά ήταν σαν να το διακύβευμα των συγκεκριμένων ευρωεκλογών ήταν ποιο, να αλλάξει η κυβέρνηση, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, γιατί αυτό επικαλούν τον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ήταν και αυτό, να δούμε πόσα λεφτά ήταν αυτό το διακύβευμα. Ούτε αυτό ήταν το διακύβευμα. Όταν λοιπόν δεν έγινε μια συζήτηση όπως έπρεπε για τα ευρωπαϊκά θέματα, για το τι διακυβεύεται και τι θα συμβεί στην επόμενη πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο αφορά θέματα και ενέργειας και γεωπολιτικά θέματα και θέματα άμυνας και μια παράταση του αρχικού Ταμείου Ανάκαμψης και ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης, όταν δεν έγινε καμία συζήτηση, είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει και σε μια αδιαφορία του κόσμου. Δεν λέω ότι ήταν αυτή μόνο η αιτία. Λέω απλά ότι η αποχή είναι πολυπαραγοντικό γεγονός και δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Οι 10 μονάδες κάτω από το ποσοστό που είχατε την προηγούμενη φορά, τι συμπέρασμα? Δεν ήταν 10 μονάδες. Ναι, κάτω οι μονάδες είπα. Την... είπα ναι, έκανα λάθος στο 10. Ναι. Φάτε, οι μονάδες που ήσασταν κάτω. Από πού? Από τον Ιούνιο. Ναι. Συγκρίνομαι βουλευτικές εκλογές. Όχι, ας πάμε από τις προηγούμενες εκλογές. Ό,τι από τις ευρωεκλογές. Εγώ θα πάω από τις 10. Από τις ευρωεκλογές είναι 4 μονάδες. 4 μονάδες. Ωραία, αυτές οι 4 μονάδες κάτω τι σημαίνουν? Μα αυτό είπαμε, ότι δεν επιτεύχθη ο στόχος. Και σαφέστατα λάβαμε το μήνυμα ποιο? Ότι δεν μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Όχι, μας εμπιστεύεται, αλλά απαιτεί να τρέξουμε γρηγορότερα.
αποτελεσματικότερα. Νομίζω ότι το είπα στην εισαγωγή μου. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής για να το βγάλεις στο συμπέρασμα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν πολιτικοί συσχετισμοί. Δεν αλλάζει το ότι κυρίαρχη πολιτική δύναμη στα 50 της χρόνια παραμένει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό δεν αλλάζει. Άρα... Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, αθριζόμενα, δεν πιάνουν το ποσοστό που έδωσαν οι πολίτες στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι ότι καυχόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν θα απολογούμαστε κιόλας. Δεν θα απολογήσετε, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι γιατί ο κόσμος μέρα... το δίνει το ποσοστό. Θα... Λοιπόν, υπάρχει μια... η επόμενη μέρα, το είπε ο Πρόεδρός μας, είναι αφετηρία ενός καινούριου κύκλου που πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα, να αφοκραστούμε περισσότερο τα προβλήματα της κοινωνίας και να δώσουμε λύσεις. Είναι ξεκάθαρο και θα γίνει. Mm-hmm. Και σίγουρα η Ελλάδα του 2027 θα είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα του 2024, όπως η Ελλάδα του 2024 είναι καλύτερη από την Ελλάδα του 2019, όσο και αν θέλουν να καταστροφολογούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ πάντως δεν θέλω να καταστροφολογήσω. Και κλείνω μόνος μου χωρίς να με διακόπτει. Θέλω να σας πω ότι το 2019 είχαμε περισσότερους γιατρούς στα νοσοκομεία. Περισσότερους νοσηλευτές. Γενικότερα υπήρχε καλύτερη κατάσταση. Το 2019 επομένως η οικονομία μας ήταν καλύτερη. Υπήρχαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας όπως υπάρχουν τώρα. Δεν υπήρχε 17% ανεργία. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να συγκρίνουμε ούτε ενέργεια, μεγέθη. Ακριβή, ούτε 30% αύξηση. Να μιλήσουμε κι εμείς λίγο, γιατί παρόλα αυτά ανέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ και το 2019 έφερε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Πάντως και εσείς τώρα, κύριε Δουλουμπέκη, στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική με το τι ώρα βγαίνει το σκυλάκι έξω, τι ώρα μπαίνει το σκυλάκι μέσα, δεν μπορείτε να κάνετε. Αυτές είναι δικές σας φράσεις. Έτσι όπως το λέτε, αφού ήταν όλα καλύτερα το 2019, γιατί έγινε αλλαγή. Κρίνετε εσείς τον κόσμο, λέω, όταν παράδειγμα. Λέγατε ότι το 2015 ο κόσμος ξαφνικά ξέχασε. Ακούστε. Και γιατί επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ, τι ήταν τότε. Λοιπόν, ακούστε. Δεν θα χρησιμοποιείτε τον κόσμο που σας βολεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε εμάς. Γιατί το πιο σημαντικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπατε, άκουσα κάτι για σκυλάκια, εγώ για γατάκια. Όχι, το είπε και ο κ. Φρίσαλης. Ούτε καρδούλες, ούτε με πολιτικές λούμπεν και εσείς αυτά είστε, ούτε με αυτά θέλω να ασχοληθούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν από διάφορους κύκλους να τονιστούν τέτοια ζητήματα της καθημερινότητας του Προέδρου, παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που έβαλε σοβαρή ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα προεκλογικά. Αναδείξαμε το θέμα της Παλαιστίνης. Αναδείξαμε το θέμα του ενεργειακού κόστους και της σύγκρισής του με την Ευρώπη και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να μειωθεί το μείγμα της ενέργειας. Εμείς το βγάλαμε. Αναδείξαμε το πολύ σοβαρό θέμα που έφερε το Ευρωκοινοβούλιο για το μεταναστευτικό, όπου κάθε χώρα μπορεί να πληρώσει για να μην πάρει το φορτίο το προσφυγικό που της αναλογεί. Και για να δώσω και μια παρένθεση, γιατί ακούστηκε πιο πριν. Ευτυχώς που υπήρχε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέσα εκεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, αλλά δεν διοικούσε μόνο του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, συγκυβερνούσε με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αρκετές θέσεις της Κομισιόν τις είχε το SND, για να θυμηθούμε. Άρα αυτά τα δύο κόμματα είναι υπεύθυνα για τα καλά και τα κακά της Ευρώπης που έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Δυστυχώς τα κακά αποδεικνύεται με τον ευρωσκεπτικισμό να ανεβαίνει ότι είναι πολύ περισσότερα. Οι ευρωβουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ανήκουν εκεί που ανήκουν. Εκεί που άνοικαν και πριν, εκεί που ανήκουν και τώρα, κύριε Καρκανάκη. Δεν καταλαβαίνω τι ερώτημα είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι προπαγανδίστικα. Άνοικαν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εσείς θα συνεργαστείτε με ποιον. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Με ποιον θα συνεργαστείτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό. Ναι, σας ρωτάω. Θα συνεργαστείτε ξανά με το μεγαλύτερο αντίστοιχα κόμμα που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό είναι θέμα τη ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έβαλε ατζέντα σε όλα τα βασικά ζητήματα. Προσφυγικό για την Ευρώπη, ενεργειακό, εξωτερική πολιτική. Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη για την εξωτερική πολιτική των άλλων κομμάτων. Έβαλε η θέμα. Η συμμαχία των ΝΑΤΟ. Για το. Ακούστε να δείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ κύριε Φρύσαλη, να βασίζεστε σε λάθη προφορικά κάποιου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το διόρθωσε. Ξέρετε, δεν θα αρχίσω να σας κάνω όπως ο κύριος Κουτσούμπας Καρδούλες, θα αρχίσω να σας μιλάω για πολιτική. Για πολιτική. Επειδή η πολιτική δεν σας αρέσει, αλλά η παραπολιτική σας αρέσει. Τον πρόεδρο σας και αφήστε το ΚΚΕΠΣΙΛΟ. Ελάτε, ελάτε κύριε Δουλουμπέκη, και δεν θα προλάβουμε. Έχουμε ακόμα τρία λεπτά και περιμένει και ο κύριος Φασουλάκη εν αγωνίως. Έχετε γίνει εξώπλο του Λούμπεν. Ελάτε, ελάτε. Βάλε ολοκληρώσει η ατζέντα. Θέλω όμως να πω κάτι για να μην μείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ κάτι λάθος. Εμείς όλοι πήραμε ένα.
ένα ισχυρό μήνυμα. Κανείς από εμάς δεν πανηγυρίζει σήμερα. Υπάρχει ένας προβληματισμός στο σώμα. Ξέρετε, όταν είσαι κυβερνητικό κόμμα, δεν μπορείς να ικανοποιείσαι να είσαι 13 μονάδες ή 12 μονάδες πίσω από τον πρώτο. Μας δεν μας νοιάζει να θα είμαστε δεύτερη ή τρίτη. Μας νοιάζει να έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε από το 9-10%, αρχίσαμε να παράγουμε. Θα στήσουμε. Δημοσκοπικά. Από το 9-10% ξεκινήσαμε. Ναι, με τον πρόεδρό μας. Το κασελακικό σύστημα. Εγώ δεν πιάνω. Συγγνώμη, νόμιζα. Όχι. Εγώ δεν πιάνω ποιο νούμερο με βολεύει. Πιάνω το σταδιακό. Έτσι, δεν θα το συγκρίνω με ό,τι θέλω. Μπορεί να το συγκρίνω και με το ΣΥΡΙΖΑ του 1980. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα, προχωράμε, βάλαμε πολιτική ατζέντα, συνεχίζουμε, φτιάχνουμε το κόμμα μας, κάνουμε τη διεύρυνσή μας, απευθυνόμαστε στον κόσμο, ενισχύουμε το προοδευτικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βεβαίως, κύριε Βασιλάκη. Προσέξτε, εγώ καταρχήν να κάνω ένα σχολιασμό για την τοποθέτηση του κυρίου Καρκανάκη. Έχω την εντύπωση ότι με την τοποθέτηση του κ. Καρκανάκη, μάλλον δεν έχουν καταλάβει ποιο ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών. Προφανώς και πέρσι είχαμε εκλογές και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε εντολή να κάνει κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης όμως μέχρι και πριν δύο μέρες έλεγε ότι αν πρέπει να ψηφίσετε, διότι διακυβεύεται η κυβερνησιμότητα και η σταθερότητα. Αυτό δεν έλεγε κ. Καρκανάκη. Αν είχαμε ένα αποτέλεσμα όπως στη Γαλλία, λοιπόν, βεβαίως και προφανώς, θα είχαμε πρόβλημα. Και ο πήχης ήταν στο 33 πίσω 28. Η Γαλλία με την κατάρρευση του κυβερνητικού κόμματος του Μακρόν προκήρυξε εθνικές εκλογές. Αν υπήρχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα από την Γερμανία, το ίδιο κατέρρευσε. Έχετε μια ισχυρή. Να δεν σας μαζέστε διακόψα. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Εδώ και ένα χρόνο δώσατε τη μάχη ότι θα χτυπήσετε την ακρίβεια. Η ακρίβεια αυξήθηκε. Εδώ και ένα χρόνο από τις προηγούμενες εκλογές έχετε τα πιο σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε ποτέ από τη μεταπολίτευση πρωθυπουργός. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ευρωομόλογο ουσιαστικά. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πριν πολλά χρόνια το έλεγε και το Πασόκ το διεκδικούσε στο ευρωπαϊκό. Μα δεν σας διέκοψα να λέω. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά, αντί να πάνε στην πραγματική οικονομία και να θωρακίσουμε την οικονομία μας, έχουν πάει σε 5 μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα νοσοκομεία, κύριε Καρκανάκη. Σας παρακαλώ. Για τα νοσοκομεία, κύριε Καρκανάκη, για το ΕΣΥ και για το ΕΣΥ. Το οποίο είναι υποκατάρρευση αυτή τη στιγμή. Κύριε Δουλουμπέκη, θα θέλω σας παρακαλώ να τοποθετηθεί. Μα ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Εγώ έχω το λόγο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ, που μια και το αναφέρατε, είναι σε μια κατάσταση ελεύθερης πτώσης στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους οι πελήτες επέλεξαν σε ένα μεγάλο βαθμό να διαμαρτυρηθούν. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το δούμε. Τώρα, οφείλω όμως και μια απάντηση στο φίλο και Θοδωρή, το Δουλουμπέκη. Προσέξτε. Είπατε κάτι για την Παλαιστίνη. Πρέπει να σας πω ότι τα μεγάλα ζητήματα τα τελευταίο διάστημα στη χώρα τα έχει αναδείξει το Πασόκ αντιπολιτευτικά. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι δεν φάνηκε. Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα ζητήματα, τα θεσμικά, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές θεσμικές παρεκτροπές. Να πούμε για τις υποκλοπές, να πούμε για τα ζητήματα. Τις υποκλοπές είχατε την ευκαιρία να ζητήσετε να μάθετε γιατί σας παρακολουθούν και δεν το κάνατε. Κύριε Δουλουμπέκη, πήγαμε εμείς στη δικαιοσύνη. Κύριε Δουλουμπέκη, κύριε Δουλουμπέκη, είναι δυνατόν. Κύριε Δουλουμπέκη, κύριε Δουλουμπέκη, εμείς είμαστε αυτοί που ζητήσαμε το θέμα αυτό. Δεν βλέπω εμείς γιατί δεν ζητήσατε, για ποιο λόγο σας παρακολουθούσαν. Σοβαρά το λέτε. Σοβαρά το λέτε. Πάντως για να σας διευκολύνω λίγο. Να σας διευκολύνω λίγο, πριν από λίγο διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Τεμπονέρα. Τεμπονέρας Κοτσακάς έχουν κάνει μια ανάρτηση με την οποία ζητούν να γίνει για την ανασύνθεση του ευρύτερου και προοδευτικού αριστερού χώρου να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς. Πώς το ακούτε αυτό? Ας κάνουμε με τον κύριο Κοτσακά, ο κύριο Τεμπονέρα, ένα συντονιστικό, να συζητήσουμε μεταξύ του ποιο άλλο θέλει να μπει στην παρέα. Δυστυχώς λοιπόν. Δεν είναι έτσι η ατζέντα. Κύριε Δουλουμπέκη, όμως μην το κάνετε αυτό. Διακόπτετε όταν δεν συμφωνείτε. Και εγώ δεν συμφώνησα σε πολλά τα οποία είπατε. Δεν σας διάκοψα όμως. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, θα ακούτε πάρα πολύ καλά ότι ο χώρος τον οποίο εκπροσωπείτε έχει απολέσει ένα πολύ μεγάλο μέρος τη σοβαρότητα επί τη πολιτική. Σας είπε κάτι πριν ο κύριος Βρύσαλης, δεν συμφωνώ, προσέξτε. Έχετε αναγκάσει την παραπολιτική και το lifestyle, γι' αυτό ήταν και η βασική μας διαφορά. Ότι εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Μα δεν καταλαβαίνω τι θα πει lifestyle. Ρωτήστε τον πρόεδρό σας. Εγώ κάτι λοιπόν, τολμαδάκι έβλεπα. Προσέξτε τώρα. Ρωτήστε τον πρόεδρό σας. Μην ευθελίζουμε τη συζήτηση. Εσείς είπατε, η πολιτική
αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα και να μπαίνουν μπροστά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Όλη αυτή η λογική του lifestyle, του TikTok και γενικότερα των θεμάτων των οποίων μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ ωραία στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, αλλά δεν δίνουν απαντήσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε και έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα και το έκανε και το κάνει. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα έχει καταθέσει προτάσεις για το μεγάλο θέμα της στέγης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Σε μερικές μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Είναι απαγορευτικό για ένα παιδί αυτή τη στιγμή να πάει να σπουδάσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένη πρόταση και για τη στέγη και για την οικονομία και για τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να συζητάμε. Αυτή είναι η ουσία που πρέπει να μπαίνει στην πολιτική. Όταν δεν μπαίνει η ουσία στην πολιτική και μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα της παραπολιτικής και της ακρότητας, γι' αυτό έχουμε όλη ευθύνη να μην οξύνουμε ακραία τα πράγματα πολιτικά, γιατί οι πολίτες μας γυρνούν την πλάτη. Πολύ. Αυτό είναι το μήνυμα το δικό μου. Κύριε Βρύσαλη, ένα λεπτό έχουμε. Λοιπόν, μία τελευταία τοποθέτηση θέλω από σας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κυβερνάει μόνο με το 41%, κυβερνάει και με τη συνενετική αντιπολίτευση, που πάνω εκεί διαμορφώνεται η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και με το ξεθεμελίωμα της υγείας και για τους αγρότες και για τους επαγγελματοβιοτέχνες και για τους φοιτητές. Την απάντηση την πήρανε και τα τρία αυτά κόμματα και με τις φοιτητικές εκλογές, αναδεικνύοντας την προσπαθητική πρώτη δύναμη, αναδεικνύοντας το ΚΚΕ σε μια σοβαρή, συνεπή δύναμη απέναντι στον αντιλαϊκό λέλαπα που έρχεται. Και εδώ δεν είπε κανένας τίποτα για το χρηματιστήριο ενέργειας που ψηφίσανε όλα μαζί τα κόμματα και θα που, έτσι και που σήμερα αυτό πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν έχουν πει τίποτα σε σχέση ότι κάποιος που θέλει να νιώθει προοδευτικός δεν έχει σχέση με το ΝΑΤΟ και με τους απαταιωνίσκους πολιτικούς που πάνε στον Μπελογιάννη, στο μνήμα από τη μία και από την άλλη λένε το ΝΑΤΟ ιερή συμμαχία. Αυτά ο ελληνικός λαός τα γνωρίζει και γι' αυτό γύρισε την πλάτη σε μεγάλο ποσοστό σε αυτά τα δύο κόμματα που σήμερα διαγωνίζονται το ποιος θα είναι χαλίφη στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί υπηρετούν ακριβώς την ίδια στρατηγική. Και επειδή μπροστά μας είναι αυτοί είναι οι αγώνες, εμείς κοιτάζουμε, δεν περιμένουμε κάθε τρία χρόνια να μας χαμογελάσει ο κόσμος. Καθημερινά είμαστε στον δρόμο, εκεί που ζει, σπουδάζει ο κόσμος, που ματώνει για να τα βγάλει πέρα, όταν οι δικές σας πολιτικές δυστυχώς έχουν οδηγήσει και στα φανς και να του παίρνουν τα σπίτια και με τις ηλεκτρονικές. Για αυτή την πρώτη αποτίμηση που κάναμε. Που γίνονται τα σπίτια που παίρνουν. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ηλεκτρονική πληστηριασμή. Πάρα το πολύ ξεχνάμε. Για αυτή την πρώτη τοποθέτηση, για αυτή την πρώτη προσέγγιση στα δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ αυτό ο νόμος, αλλά πολλά ζητήματα. Πολλά, πάρα πολλά και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα μιλήσουμε. Ηλεκτρονική πληστηριασμή. Τα ενεργειακά μπορεί να είναι μια εκπομπή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξέρετε. Και το ιδιώνυμο ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε. Κύριε Βρύσαλη, ένα λεπτό. Ξέρετε πολύ καλά όλοι σα ότι την περίοδο των ευρωεκλογών, την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, από αυτήν εδώ την εκπομπή ακούστηκαν όλε οι απόψει του Δημοκρατικού Τόξου και πολλοί μάλιστα. Για να μπορούν οι πολίτες να έχουν δική τους άποψη. Οπότε και το επόμενο διάστημα πάλι θα τα ξαναπούμε για να ανοίξουμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Πάντως, μια μικρή παρένθεση για τα ενεργειακά της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια συζήτηση και να ενημερωθούν οι πολίτες για τις εξελίξεις. Είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό. Επιφυλάσσομαι, κύριε Πασουλάκη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς.